μεταξύ μας. Λαμβάνεται αντίδωρο και είναι κατά την εξελίξη η κατάσταση. Έναρξη τελετής κατάθεσης Στεφάνου. Κατάθεση Στεφάνου από τον βουλευτή Κεφαλήνιας Κεϊτάκης, κύριο Καπάτο. Κατάθεση Στεφάνου από τον Αντιπεριφερειάρχη των Περιφερειακών Ενωτήτων Κεφαλήνιας Κεϊτάκης, κύριο Τραβλό. Κατάθεση Στεφάνου από τον Δήμαρχο Αργοστολίου, κύριε Μιχαλάτου. Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του Δήμου Λεξουρίου, ο Αντιδήμαρχος, κύριε Γαλανός. Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του Δήμου Σάβης, ο Αντιδήμαρχος κύριος Παθής. Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλινίας, Κεϊτάκης κύριος Μουδελάτος. Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του Λιμεναρχείου Κεφαλινίας από τον κύριο Υπολιμενάρχη, κύριο Πεθάνη. Κατάθεση Στεφάνου από την Πυροσβεστική Κεφαλινίας ο Αντιπύραρχος Θεοχάρης Αντωνίου. Κατάθεση Στεφάνου από την Ένωση Αστυνομικών Κεφαλήνιας Κεϊτάκης, κύριο Γρηγόρη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο Έφεδρων Αξιωματικών Κεφαλήνιας, κύριο Κουρή. Κατάθεση Στεφάνου από εκ μέρους του Σύνδεσμου Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Κεφαλινίας Κεϊτάκης, κύριο Πύρβα. Κατάθεση Στεφάνου από το Λύκειο Ελληνίδων, από την κυρία Μοσχονά. Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους της Αδελφότητας Κεφαλήνων, Πειραιά, από τον Αντιπρόεδρο κύριο Καπάτο. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο Πολιτιστικών Συλλόγων της Τετράπολης, κύριο Κουρή. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο Λαογραφικού Συλλόγου Μωραΐτες Εμφορώ, κύριο Σοκανά. Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του Ιστορικού Συλλόγου Χαράλαμπος Βηλαέτης από τον Πύργο. Θάνατη! Θάνατη! Θάνατη!
Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Κωνσταντίνος Λάλα της Αρχαίας Ολυμπίας. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πάρεδρο Κοινότητος Πυργή Σάμι. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πάρεδρο Κοινότητας Λακύθρας. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πάρεδρο Κοινότητας Μεταξάτων. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πάρεδρο Κοινότητας Σπαρτιών. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο Αθλητικού Ομίλου Φωκάτων. Αθάνατη! Αθάνατη! Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή παρουσία μας εδώ, στην Κεφαλονιά, και θα πρέπει να εξάρουμε επίσης και να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία των Κεφαλλήνων στη μάχη του Λάλα, η οποία καταδεικνύει ένα πράγμα, αυτό που πάντοτε φωνάζουμε και πάντοτε θα είναι το ζητούμενο, η ενότητα της φυλής μας. Όλοι μαζί ενωμένοι καταφέραμε το μέχρι τότε ακατόρθωτο, να νικήσουμε τα καλύτερα του Θέκα του Μουριά. Και αυτό οφείλεται σε όλους ανεξαιρέτως και στις 7 δυνάμεις που, όπως αναφέρει το δημοτικό τραγούδι, κίνησαν κατά του Λάλα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στα Ποκάτα. Στα Ποκάτα που κάναμε το μνημείο για τους Κεφαλλήνες και όλους τους ήρωες για τη μάχη του Λάλα. Ότι όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Και όταν λέμε ενωμένοι, φανταστείτε ότι την εποχή εκείνη εμείς εδώ στα Επτάνησα είμαστε υπό τους Βενετούς. Οι Κεφαλλήνες και οι Θακίσιοι συμμετείχαν σε πολλές μάχες της Επανάστασης, σε πολλές νίκες και σε πολλές ήττες. Έχετε ενώσει όλο το χωριό σας, έχετε δημιουργήσει μία κυψέλη πολιτισμού και αλληλοβοήθειας που για μας αποτελεί παράδειγμα τους αιρετούς και οφείλουμε να σας στηρίζουμε σε ό,τι κάνετε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που δίνουν τη ζωή τους για μας να είμαστε ελεύθεροι. Όμως αυτό το έλλειμμα ήρθε ο Σύλλογος Φωκάτων, ο πρόεδρος, γιατί θεωρώ ότι είμαι η ψυχή, αλλά και όλο το υπόλοιπο συμβούλιο, ο πρόεδρος είναι πατριώτης, πάνω απ' όλα, να συντηρώσει αυτό το έλλειμμα και να φερθεί αυτό το μνημείο που θεωρώ ότι θα είναι, υπάρχει ένα μνημείο στην Κεφαλονιά και θα ερχόμαστε να αποδίδουμε φόρο και εμείς σε αυτούς που χάσαν τη ζωή τους. Μεγάλη συμβολή των Κεφαλονιτών στην Επανάσταση του 21. Και είναι ιδιαίτερη συγκινιακή στιγμή, διότι οι αγωνιστές της απέναντι πλευράς της Ελλάδας μας, της αγαπημένης μας Ελλάδας, είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας, βλέπουν τι είμαστε, τι ψυχή έχουμε και αυτό που είπατε κι εσείς, ότι η ψυχή μας είναι μία. Η Εκκλησία ήταν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο για τη μάχη του Λάλα, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να ξέρετε όλοι εδώ που είσαστε ότι ενωμένοι μπορούμε πολλά και η Κεφαλονιά θα πάει πολύ μπροστά με την ένωση που έχει των πολιτικών δυνάμεων, από όποιο μετερίζει και βρίσκεται ο καθένας. Αυτή ήταν το ριζοβόλημα της περαιτέρω πορείας του μεγάλου αγώνα, ενός αμυγός ρωμαϊκού αγώνα με τα σύν και τα πλήν του, που ξεκίνησε χωρίς καμιά βοήθεια, ούτε από Δύση, ούτε από Ανατολή. Αυτός ήταν πράγματι ο πρώτος αγώνας των σκλαβωμένων Ελλήνων που δεν είχαν να περιμένουν τίποτα και από κανένα πλέον. Και αφού πήρε σάρκα και οστά η γεωγραφικά έστω μικρή Ελλάδα με τη σειρά της, αντιδόρησε στην Επτάνησο και τη δική της ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Oh, God.
κοινά χυλάκια μα τον Άγιο. Yeah.